Χαρίκα, και τι θα γίνει από τις 8 απόψε. Ναι, από χθες έχουν ήδη ξεκινήσει να κατακτίζονται τα επιχειρησιακά σχέδια της αστυνομίας. Αντιλαμβάνεστε, πρόκειται για μια πολύ μεγάλη επιχείρηση. Πέραν των καθηκόντων, αν επικεντρωθούμε στο θέμα της λοιμοκάθαρσης, που θα συνεχίζονται η επιτήρηση των μέτρων σε παγκύπρια βάση. Αυτή τη στιγμή έχουμε προχωρήσει στο σχέδια δράσης αναφορικά με τις δύο επαρχίες. Λαμβάνεστε, πρόκειται για δύο μεγάλες επαρχίες όπου πρέπει να κατακτηθούν αυτά τα σχέδια δράσης. Θα υπάρχουν συνολικά 9 σημεία ελέγχου, τόσο σε αυτοκινητόδρομους αλλά και σε ορεινούς δρόμους, σε περιοχές και δρόμους όπου οδηγούν προς τις δύο αυτές επαρχίες. Θα έχουμε αυτά τα σημεία, κύριε Ανδρέου, να τα πούμε εντάχει. Βεβαίως. Θα υπάρχει ένα σημείο στην ακτή του κυβερνήτη, στον αυτοκινητόδρομο και στον παλιόδρομο. Μάλιστα. Στην Πέτρα του Ρωμιού, ο δρόμος που οδηγεί προς Πάφο. Από προς Πάφο. Ναι. Στην περιοχή Οράς. Mm-hmm. Το τέταρτο σημείο θα βρίσκεται στην περιοχή Παλαιχωρίου προς Αγρό. Στον ναι. Καρδουνά θα υπάρχει το πέμπτο σημείο. Ναι. Το έκτο σημείο θα βρίσκεται στην περιοχή Προδρόμου. Ναι. Αντιλαμβάνεστε, υπάρχουν αρκετοί δρόμοι, δεν είναι συγκεκριμένα. Οπότε σας λέω ακριβώς τις περιοχές όπου θα βρίσκονται αυτά τα σημεία ελέγχου. Στην ορεινή Πάφο δεν μας αναφέρατε, κύριε Ανδρέου. Στην επαρχία Πάφου, για την επαρχία Πάφου μας είχατε, δεν έχετε πει κάτι. Θα τα πει. Ναι. Δεν έχει ολοκληρώσει. Το 7ο είναι στην περιοχή Αγίου Νικολάου Πάφου. Μάλιστα. Στο Σταυρό της Ψόκας προς τον Κύκο. Και το τελευταίο, το 9ο, θα βρίσκεται στην περιοχή Υπομού προς Παχίαμο. Ναι, είναι τα σημεία τα οποία θα βρίσκονται, είναι στελεχωμένα 24 ώρες το 24ωρο. Ακριβώς όπως το έχετε πει και εσείς, δεν πρόκειται για μπλόκα. Είναι σημεία ελέγχου. Αντιλαμβάνεστε, ποια είναι η διαφορά τους, κύριε Ανδρέου? Δεν θα τοποθετηθούν σειρματοπλέγματα και στρατιωτικού. Αυτό έλειψε. Στα μπλόκα δεν τοποθετούνται σειρματοπλέγματα, κύριε Ανδρέου. Η σημεία ελέγχου. Το ίδιο πράγμα είναι. Κύριε Ανδρέου, συγγνώμη, θα σταματάει όμως ο οδηγός, δηλαδή. Θα μπει υποδομή τέτοια που να υποχρεώνει το αυτοκίνητο να σταματήσει για να ελεγχθεί, έτσι? Ακριβώς. Θα βρίσκονται κάποια πλαστικά διαχωριστικά στον δρόμο, ώστε να υποβοηθείται και το έργο των αστυνομικών. Αντιλαμβάνεστε ότι απαγορεύεται η διακίνηση πολιτών προς τις δύο επαρχίες. Θα γίνεται ο έλεγχος εκεί που πρέπει, στα πρόσωπα τα οποία θα προσπαθούν να περάσουν. Αντιλαμβάνεστε, υπάρχουν και πρόσωπα τα οποία πιθανότητα να μην γνωρίζουν. Ή αν γνωρίζουν, ενδεχομένως να πιστεύουν ότι θα μπορούν να περάσουν. Οπότε θα γίνεται αυτός ο έλεγχος. Επαναλαμβάνουμε εμείς πάντοτε ότι το σκεπτικό είναι η αποτροπή στο να διαπράξει οποιοδήποτε το αδίκημα και όχι η καταγγελία. Δηλαδή τα πρόσωπα τα οποία θα βρίσκονται εκεί και θα προσπαθούν να περάσουν, θα τους γίνεται απλά μια παρατήρηση ότι απλά απαγορεύεται να περάσουν. Δεν θα είναι του τύπου ότι προσέγγισε το σημείο, πρέπει να καταγγελθεί. Για όνομα του Θεού, θα είμαστε προσεκτικοί με τον κόσμο, αντιλαμβανόμαστε τα προβλήματα που υπάρχουν. Απλά πρέπει ο κόσμος και πιστεύουμε ότι και αναμένουμε μάλλον ότι ο κόσμος θα συμμορφωθεί προς τα σχετικά διατάγματα. Πρόκειται για ένα προσωρινό μέτρο, το οποίο αν εφαρμοστεί σωστά και πιστά θα υπάρξει κάποιο θετικό.